Κάτω η κυβέρνηση των δολοφόνων και της τρομοκρατίας. Όλοι στους δρόμους. Καμιά κοινωνική ειρήνη με τους φωνιάδες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Καταδίκη και απομόνωση όλων αυτών που στηρίζουν τις επιλογές της κυβέρνησης. Όλοι στις δημόσιες επαναστατικές λαϊκές συνελεύσεις σε γειτονιές και χώρους εργασίας. Η οργή μας ποτάμι να τους πνίξει. Γενική πολιτική απεργία διαρκείας. Η εξέγερση της νεολαίας φέρνει στο προσκήνιο τη μάχη της εργατικής τάξης και του λαού ενάντια στην κυβέρνηση των δολοφόνων και το κράτος. Ούτε η συκοφαντία της κυβέρνησης για ακραίες ομάδες, ούτε η ιστερία των ΜΜΕ ενάντια στους καταστροφείς, ούτε η ανεξέλεγκτη δράση των φασιστικών παρακρατικών συμμοριών στο πλευρό των ρουφιάνων, δολοφόνων και βασανιστών της αστυνομίας μπορούν να σβήσουν τη φωτιά που άναψε η εξεγερμένη νεολαία σε κάθε γωνιά της χώρας. Από ώρα σε ώρα και από μέρα σε μέρα, νέες εστίες πυρκαγιάς πυροδοτούνται. Καινούργιες δυνάμεις από τους εργαζόμενους έρχονται να ενισχύσουν τη μάχη που δίνουμε. Τώρα είναι σαφές ότι η μεγαλύτερη λαϊκή έκρηξη μετά το Πολυτεχνείο του Νοέμβρη του 1973 προκαλεί τον τρόμο σε όλες τις ευρωπαϊκές άρχουσες τάξεις που βλέπουν στο παράδειγμά μας την εικόνα του δικού τους μέλλοντος, την εξέγερση της προλεταριακής νεολαίας, τον προπομπό της επαναστατικής κινητοποίησης όλου του εργαζόμενου λαού, τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την εξουσία τους και τις κυβερνήσεις τους. Οι συγκρούσεις των μαθητών με την αστυνομία, στα κατατόπους αστυνομικά τμήματα και τις καθημερινές διαδηλώσεις δεν μπορούν να σταματήσουν επειδή ο Γιωργάκης του Πασόκ εκλιπαρεί για κοινωνική ειρήνη ή επειδή το ΚΚΕ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, οι δήθεν φίλοι των αγώνων της νεολαίας, βαφτίζοντας τους διαδηλωτές κουκουλοφόρους για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του λαού, στηρίζουν την κυβέρνηση, εμποδίζοντας την εργατική τάξη να έρθει τώρα στη μάχη. Η οργή των μαθητών, όπως και της υπόλοιπης εργαζόμενης και άνεργης νεολαίας, ενάντια στην κυβέρνηση Καραμανλή και το κράτος των δολοφόνων, μέσα σε συνθήκες φτώχειας, ακρίβειας και όλο και πιο μεγάλης ανεργίας και κοινωνικής μιζέριας, φουντώνει από το ενδεχόμενο κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Δεν μας σταματά η πρόθεσή τους για απαγόρευση των διαδηλώσεων, δεν μας σταματά η λάσπη που καθημερινά ρίχνουν τα ΜΜΕ για να στρέψουν τους εργαζόμενους και την κοινή γνώμη εναντίον μας, ελπίζοντας τη σταθεροποίηση του σαθρού πολιτικού συστήματος των καπιταλιστών. Η τρομοκρατία και η συκοφαντία δεν θα περάσουν. Ακόμα περισσότερο προκαλούν το μίσος και την οργή μας οι άθλιες δηλώσεις του Χιδαίου Κούγια, δικηγόρου του δολοφόνου που δολοφονεί για δεύτερη φορά τη μνήμη του Αλέξη και δικαιολογεί με τον Θεό το έγκλημα. Στο πλευρό του Κούγια και των Φωνιάδων είναι και οι αστυνομικές υπηρεσίες που θέλουν να κάνουν το έγκλημα ατύχημα και τη δολοφονία αποτέλεσμα εξωστρακισμού της σφαίρας. Όχι στη συγκάλυψη του φόνου του Αλέξη. Οι δολοφόνοι του αστικού κράτους είναι ανέσχυντοι και γι' αυτό είναι πάντα επικίνδυνοι, έτοιμοι για νέα εγκλήματα. Όλο το βρώμικο σκυλολόι των δικηγόρων, μπάτσων, φασιστών, δικαστών, βουλευτών, λασπολόγων και συκοφαντών που στην κορυφή τους βρίσκονται οι τρομοκράτες της κυβέρνησης των δολοφόνων, όλοι όσοι έριξαν τα υποκριτικά δάκρυά τους για τον Αλέξανδρο πριν ρίξουν τα χημικά τους στην κηδεία του, πρέπει να συντριβούν άμεσα και αποτελεσματικά. Δεν αρκούν όσα μέχρι τώρα έχουμε κάνει. Πρέπει να παλέψουμε με κάθε μέσο για την κινητοποίηση όλης της εργατικής τάξης στο πλευρό μας, που παρά τις προδοσίες της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας Γεσαιά ΔΕΔΗ και την άτακτη φυγή της ελληνικής ηγεσίας του ΚΚΕ από τη μάχη, έχει αρχίσει να συμμετέχει στον αγώνα, όπως φάνηκε στην τελευταία γενική απεργία της 10ης Δεκέμβρη. Πρέπει με κάθε τρόπο να περιφρουρήσουμε τον αγώνα μας από το κράτος, διαδηλώνοντας κάθε μέρα παντού, ενισχύοντας τα κέντρα του αγώνα μας στο πλευρό κάθε αγωνιστή και αγωνίστριας προπαντός των μαθητών. Merry Christmas and a happy
Απαιτούμε με κάθε τρόπο και όλα τα μέσα. Διάλυση των κατασταλτικών μηχανισμών, των ΜΑΤ και των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας και αντικατάστασή της από εξοπλισμένες ομάδες εργατικής λαϊκής αυτοάμυνας. Αγώνας ενάντια στις φασιστικές συμμορίες. Να απελευθερωθούν όλοι οι συλληφθέντες. Να καταργηθούν όλοι οι τρομονόμοι. Δημόσια δωρεάν παιδεία και υγεία υψηλού επίπεδου. Να μην πληρώσουν εργαζόμενοι την κρίση του καπιταλισμού. Ούτε ένα ευρώ για τους τραπεζίτες. Απαλωτρίωση χωρίς αποζημίωση και κάτω από εργατικό έλεγχο όλων των τραπεζών και ασφαλιστικών ιδρυμάτων. Όχι στο κλείσιμο των εργοστασίων και την ανεργία. Απαγόρευση των απολύσεων. Εθνικοποίηση των εργοστασίων και επιχειρήσεων που απολύουν ή κλείνουν χωρίς αποζημίωση και λειτουργία τους κάτω από εργατικό έλεγχο. Ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις των δημόσιων επιχειρήσεων. Λειτουργία των επιχειρήσεων κοινής ωφελίας κάτω από εργατικό έλεγχο και διαχείριση προς όφελος του κοινωνικού συμφέροντος και όχι για το κέρδος. Επανεθνικοποίηση όλων των επιχειρήσεων που ξεπουλήθηκαν, χωρίς αποζημίωση στα τροκτικά του κεφαλαίου, ντόπια και ξένα. Απαλωτρίωση όλης της μοναστηριακής και εκκλησιαστικής μεγάλης περιουσίας και των τσιφλικιών. Πλήρης διαχωρισμός της εκκλησίας από το κράτος. Ενάντια στη λιτότητα, βασικός μισθός στα 1.500 ευρώ. Αυξήσεις και αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθών και συντάξεων. Επίδομα ανεργίας 1.500 ευρώ για όλους τους ανέργους. Έξω οι υπεριαλιστές από τη χώρα. Ξύλωμα των Αμερικανονατοϊκών βάσεων. Έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και την Υπεριαλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάλι μαζί με τους άλλους λαούς για τη σοσιαλιστική ενοποίηση της Βαλκανικής, της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Κάτω η κυβέρνηση της δεξιάς και της τρομοκρατίας. Καμιά καπιταλιστική κυβέρνηση. Ούτε κεντροδεξιά, ούτε κεντροαριστερά. Εργατική εξουσία.